Μέσα από την ανάλυση του βίντεο και τι παρατηρήσει σε τεχνικό επίπεδο, οι παίκτε του ΠΑΣ μαζί με το τεχνικό επιτέλειο θα έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν τα κύρια συμπεράσματα για του λόγου που οδήγησαν στην ήττα από τον Ολυμπιακό στην Πρεμιέρα του πρωταθλήματο. Η ομάδα, με βάση τα αναμενόμενα και την παρουσία τη στα φιλικά, έδειξε πω διαθέτει μια καλή βάση για να προχωρήσει με σχετική ασφάλεια στο πρωτάθλημα χωρί να κινδυνεύει. Ωστόσο, επειδή όλα κρέμονται από μια κλωστή, απαιτείται. Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή και εγρήγορηση. Και από την άλλη, το συντομότερο, η ομάδα να αρχίσει να παίρνει νίκε και να συγκεντρώνει βαθμού. Η αρχή πρέπει να γίνει στο πρώτο, εντό έδρας παιχνίδι της χρονιάς, το Σάββατο το βράδυ στις 8 με αντίπαλο τη λαμία στους Ζωσιμάδες. Με τον Πάσ να ξεκινά την προετοιμασία του και τον Θανάση Στάικο να υπολογίζει, όπω όλα δείχνουν, στον Κέβιν Ροσέρο, που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον άφησε εκτό από το παιχνίδι της Πρεμιέρας. Ο Νόντα Παντελάκη είναι καλά στην υγεία του, αλλά του δόθηκαν οδηγίε να ξεκουραστεί και να μπει σταδιακά στι προπονήσει. Κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα δεν θα είναι στο βασικό σχήμα του Σαββάτου. Από τα στοιχεία που φάνηκαν στο παιχνίδι ότι χρειάζονται ακόμη αρκετή δουλειά είναι η μετάβαση στην άμυνα όταν η ομάδα βρίσκεται στην επίθεση. Κάπω έτσι δέχθηκε άλλωστε το πρώτο γκολ, όταν ο Μορέιρα έφτασε στο κόρνερ του Ολυμπιακού, όπου έχασε την μπάλα για να ακολουθήσει η γρήγορη επίθεση των υπαδόχων από την πλευρά που κάλυπτε ο ίδιος, μαζί με τον Κιάκο, και να φτάσει η μπάλα στον Βαλμπουενά που άνοιξε το σκορ. Τέτοια προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο υπήρχαν από τη δεξιά πλευρά, με τον Σόρια να έχει προβλήματα με τον Ντέλα Φουέντε, χωρί πολλέ βοήθειε από τον Λόλι, ο οποίο όμω ήταν εξαιρετικό στο να κρατά την μπάλα και να την προωθεί στην επίθεση. Τέτοιου είδου λεπτομέρειε είναι από εκείνε που δουλεύονται και διορθώνονται στι προπονήσει. Εξαιρετικά ενθαρρυντική για τη συνέχεια ήταν η κατάσταση στην οποία έδειξε να βρίσκεται ο Πέδρο Κόντε, προερχόμενο από τον τραυματισμό του, στο πρώτο ουσιαστικά δυνατό παιχνίδι μετά τον τραυματισμό του στο περσινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στου Ζωσιμάδε. Την Τετάρτη το βράδυ, η ομάδα του ΠΑΣ θα παρουσιάσει τι επίσημε εμφανίσει τη χρονιά σε ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει παρουσία των φιλάθλων στου ζωσημάδε. Η ώρα προσέλευση είναι στι 8.30 το βράδυ και η παρουσίαση θα ξεκινήσει στι 9. .00. Μεταξύ των εμφανίσεων που θα παρουσιαστούν θα είναι και η συλλεκτική εμφάνιση που σχεδιάστηκε από φιλάθλου και επιλέχθηκε επίση από του φίλου τη ομάδα σε διαδικτυακή ψηφοφορία. Ο Χουάν Ντομίνγκεθ στο μεταξύ έγινε ο τρίτος παίκτης της περσινής ομάδας που ακολούθησε τον Ηρακλή μεταξά στον Αστέρα Τρίπολης μετά τους Στάνκο και Γκαρντάφσκι. Ο Ισπανός Μέσο, στα δύο χρόνια τη παρουσία του στον ΠΑΣ άφησε εξαιρετικέ αγωνιστικέ εντυπώσει. Το τέλο του πρωταθλήματο φάνηκε πω θα μείνει στην ομάδα, αποδεχόμενο την πρόταση ανανέωση που του έγινε. Στην πορεία όμω πρόβαλε μεγαλύτερε απαιτήσει, η διοίκηση δεν συμφώνησε με αυτέ και προχώρησε σε άλλε επιλογέ. Μόλι σήμερα ο Ντομίνγκε θα ανακοινώθηκε από τον Αστέρα, ενώ σε ανάρτηση που έκανε αποχαιρετώντα τον κόσμο του Πάσα, άφησε εχμέ για του λόγου τη αποχώρησή του, που όπω αναφέρει δεν ήταν οικονομική. Χωρί να διευκρινίζει όμω από την άλλη ποιοι ήταν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντομίνκεθ είναι ο πρώτο παίκτης που αποχωρεί από τον Πας Γιάννενα εδώ και χρόνια, είτε ω ελεύθερο, είτε με μεταγραφή που εκφράζει παράπονα προ τη διοίκηση και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι ώρα να πούμε αντίο, αναφέρει. Υπάρχουν ορισμένε λανθασμένε πληροφορίε σχετικά με τον λόγο που έφυγα και οι οπαδοί αξίζει να μάθουν του λόγου του αντίο. Δεν είναι σε καμία περίπτωση μία απόφαση που στηρίζεται στο οικονομικό. Είναι κάτι άλλο που έχει να κάνει με τον προσωπικό και επαγγελματικό σεβασμό. Αλλά τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι το κατάλληλο μέρο για να μιλήσω με λεπτομέρειε, αναφέρει στην ανάρτησή του. Αυτό είναι ο λόγο που θέλω να πω ευχαριστώ στου φιλάθλους, στου ανθρώπου των Ιωαννίνων και στου υπαλλήλου τη ομάδα από του οποίου πάντα λάμβανα αγάπη, σεβασμό και υποστήριξη. Γι' αυτόν τον λόγο πάντα θα σα έχω στην καρδιά μου. Ευχαριστώ όλου αυτού του ανθρώπου για όλα. Ήταν ένα ξεχωριστό κομμάτι τη καριέρα μου. Χάρη σε όλου εσά, καταλήγει ο πρώην παίκτη του ΠΑΣ.